αλλά τα χείλη των λαών που υποστηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που συμφώνησε την Πέμπτη να συναντηθεί στο προσεχές διάστημα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον οποίο ενεπλάκη αφού του ανέλαβε την εξουσία σε μια επιθετική ανταλλαγή απειλών και προσβολών. Αυτή όμως και αν είναι ανατροπή, έπειτα από μια διετία εντάσεων και συνεχών απειλών μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Πιονγκιάνγκ με πυρηνικά όπλα και διυπηρητικούς βαλιστικούς πυράβλους, η μεγάλη συνάντηση των δύο εκρηκτικών ηγετών θα γίνει έως τον Μάιο. Ο Κιμ δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει σε νέες δοκιμές πυρηνικών όπλων ή βαλιστικών πυράβλων και να συζητήσει την αποπυρηνικοποίηση της χώρας του με αντάλλαγμα εγγυήσεις για την ασφάλεια του καθεστώτος του. Αμέσως μετά, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδέχθηκε την πρόκληση του ενιγματικού Βορειοκορεάτη ηγέτη. Μέσω Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε τη μεγάλη πρόεδρο όσον αφορά το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, επιμένοντας το γεγονός ότι ο ισχυρός άντρας της Πιονγκιάνγκ μίλησε για αποπυρηνικοποίηση και όχι απλά για το πάγωμα των προγραμμάτων της χώρας του.